να περάσει ο Εμίλιος Κυλάκης, παρακαλώ πολύ. Έλα. Τι εξεφελισμός ήταν αυτό. Όχι. Καλά είσαι. Έλα, κάθισε. Μα μην μπαίνουν μέσα και λέει ότι τους εξεφτελίζουν. Δεν γίνεται. Όχι, όχι. Λοιπόν, 17 είναι τα σκαλοπαδιά. Τα αυτά που έχουμε εδώ. Είναι, όχι αυτά εδώ πέρα. Στο σπίτι σου. Αυτά δεν τα μέτρησα γιατί ανέβηκα πάρα πολύ γρήγορα. Α, μάλιστα. 17 είναι εν συνόλο, όχι πάνω κάτω, δύο φορές. Όχι, ανεβαίνοντας. Φαντάζεσαι 17 να τα έχεις ανέβει αυτά 10 φορές την ημέρα, έχεις 170 σκαλιά. Είναι, κάνεις step δηλαδή. Σίγουρα τέλεια. Ωραίο αυτό. Γιατί τα μετράς? Δεν ξέρω. Γιατί είναι 17. Δεν έχω ρωτήσει, δεν θέλω να μάθω. Γενικά τα σκαλιά. Γενικά μετρά τα σκαλιά. Τα σημερινά δεν μέτρησα, δεν ξέρω γιατί. Θες να πάμε τώρα. Καλά, ας κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αυτή τη δουλειά θα σου στείλω μήνυμα μετά. Σε παρακαλώ, χαίρομαι που σε βλέπω γιατί σε είχαμε χάσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη τηλεόραση. Σε ξεείδαμε στις Μέλισσες, αλλά. Αυτό που σου αρέσει πολύ είναι το θέατρο. Ναι, ναι. Και εκεί πρέπει να ερχόμαστε να σε βλέπουμε. Αυτό μας καλείς να κάνουμε. Εγώ δίνω ραντεβού κάθε χρόνο, τουλάχιστον μία φορά. Ναι, αν όχι δύο. Ναι. Δηλαδή, προσπαθώ πάντα να κάνω αυτό που πραγματικά με βασανίζει ωραία. Το άλλο δεν με βασανίζει ωραία. Δηλαδή, η κάμερα δεν με βασανίζει ωραία. Περίμενε, να τα ξεχωρίσουμε. Σε βασανίζει άσχημα η κάμερα. Ναι, με ποιο τώρα. Να σου πω κάτι. Δεν είναι δουλειά για τον ηθοποιό η κάμερα. Είναι για τον σκηνοθέτη, για τον μοντέρ. Είναι μια καλλιτεχνία υπέροχη για αυτούς. Mm-hmm. Ο ηθοποιός πρέπει να κάνει πάρα πολύ υπομονή και εγώ δεν έχω. Δεν έχω υπομονή να περιμένω το πλάνο πάρα πολύ ώρα στην ταινία ή και να κάνεις 15 σκηνές μέσα σε μία μέρα, ας πούμε, στους Πανθέους ή στις Μέλισσες, που θέλει να έχεις μια ετοιμότητα πάρα πολύ υψηλής συχνότητας, που θα γίνουν λάθη. Δηλαδή, εγώ τις περισσότερες φορές βλέπω τις ταινίες μου ή τα σύριαλ και δεν μ' αρέσουν. Εμένα δεν μ' αρέσουν. Κάνεις κριτική στον εαυτό σου, αυτό φταίει. Κανονικότατα. Γιατί όμως, Στανάκη, μια χαρά είσαι. Εμένα δεν μ' αρέσουν, ρε παιδιά. Φαντάζομαι να αρέσω στον κόσμο, προφανώς και φαίνεται αρέσεις, αυτό. Αλλά, σίγουρα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δηλαδή, δεν το συζητάω. Από έρευνα που έχουμε κάνει. Εγώ, σαν τελειομανής που είμαι, ή όσο μπορώ να γίνω τελειομανής, γιατί και αυτό θέλει μια προσπάθεια γι' αυτό, δεν είμαι ευχαριστημένος. Θα ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω. Και Μέλισσες, και τώρα με τους Πανθέους. Γιατί έλειψες τόσα πολλά χρόνια, υπήρχε κάποιος λόγος ή απλώς... Δεν προλάβαινα. Δεν προλάβαινες. Δεν προλάβαινα. Δεν προλάβαινα. Θες να έχεις ποιοτικό χρόνο για τον εαυτό σου. Δεν το συζητώ αυτό. Ναι. Είναι το εκ των όνων κάνευ αυτό. Είναι ένα από τα πρώτα μου δεδομένα. Αν και τον έχω θυσιάσει το τελευταίο καιρό, απλά τον κερδίζουμε λίγο αργότερα. Δηλαδή, πέρσι με την Αθηνά δεν δουλέψαμε και είμαστε στα κύθυρα. Δηλαδή, μια ολόκληρη σεζόν που οι άλλοι δουλεύαν, εμείς ήμασταν στα κύθυρα και ηρεμήσαμε, κάναμε τις όλες μας. Πού μείνατε? Μείναμε, η Αθηνά έμεινε 9 μήνες και εγώ πήγα για 7 μήνες. Πού ακριβώς? Ναι. Είμαι από τα κύθυρα γι' αυτό. Είσαι από τα κύθυρα? Ναι. Σοβαρά. Από τα Μελιτιάνικα, είναι το χωριό μου. Μελιτιάνικα. Μελιτιάνικα, γι' αυτό Μελιτιάνικα. Ναι. Ο καθένας εκεί έχει το χωριό του. Ναι. Ξέρεις, τα Μελιτιάνικα που είναι, παιδί? Είναι δικό μου, 10 σπίτια, μην το λες έτσι. Είναι στο κέντρο, κοντά στα Αρωνιάτικα. Στα Αρωνιάδικα. Αρωνιάδικα. Ναι. Έχεις πάει. Αφού έμενες τα κύθυρα. Εσείς που είσαι, που μένατε? Στο Μιλοπόταμο. Έχουμε ένα μικρό σπιτάκι, πάρα πολύ μικρό, και το λέω Μέγαρο Μαξίμου. Εννοείται. Της Μαξίμου είναι, τι. Ναι. Και δεν μου λες. Πολύ καλό. Είναι μικρό. Έχει κυπάκο. Έχει μια φοβερή ταράτσα. Και πώς που το κάνατε αυτό? Ωραία. Για πες, γιατί μου αρέσει πολύ αυτό που λες τώρα. Το μεγαλύτερο δώρο που κάναμε στον εαυτό μας, δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η αναζωογόνηση και η καλλιτεχνική και η πνευματική και η σωματική. Δεν υπήρχε σαν δώρο που κάναμε στον εαυτό μας. Και οι δύο ηρεμήσαμε, είδαμε αλλιώς τα πράγματα, είδαμε πραγματικά τις αξίες που έχει η ζωή. Κοίτα, εγώ είμαι 54 χρονών. Έχουμε ακόμα 15-20 χρόνια ποιοτική ζωή. Γιατί μετά αρχίζουν οι δυσκολίες, το σώμα δεν ακολουθεί όσο ακολουθούσε πάντα. Ναι. Έχει μια άλλη διαδικασία. Θέλουμε αυτά τα τελευταία 15-20 χρόνια ποιοτική ζωή. Μπορεί να ζήσουμε και 100, μπορεί να ζήσουμε και 70, δεν είναι θέμα. Αυτά τα τελευταία χρόνια ποιοτική ζωή που έχουμε, δηλαδή να κάνουμε τις βόλτες μας, να μπορούμε να ασκηθούμε, να πάμε να δούμε τους φίλους μας, να μην κουραζόμαστε. Θέλουμε να τα περάσουμε όσο το δυνατόν πιο ήρεμα. Ήρεμα, αυτή είναι η λέξη. Το ήρεμα προϋποθέτει όμως μία γνώση του τι είναι η ηρεμία για σένα. Αυτή η γνώση, εμείς την έχουμε. Τι είναι αυτή η ηρεμία για σας? Μ' αρέσει που χρησιμοποιείς τον πληθυντικό.
Ναι. Το πληθυντικό τον χρησιμοποιώ τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής μου, γιατί είναι και ο λόγος που παντρεύτηκα. Γιατί γι' αυτό το εμείς παντρεύεσαι. Δεν παντρεύεσαι για το εγώ με κάποιον άλλον. Mm-hmm. Για αυτή την συνύπαρξη, την ωραία του εμείς. Είναι πολύ ωραία λέξη αυτό το εμείς. Είναι, αλλά δεν είναι και εύκολη στις μέρες μας. Βλέπεις τι πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτό το ότι αποφασίζει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε μια ζωή που τρέχει, που, τέλος πάντων, και κάτι το οποίο δεν μπορείς να αποφύγεις. Δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά που κάνεις στα κύθυρα. Ναι. Το προγραμματίζεις. Το προγραμματίζεις. Εμείς είχαμε προγραμματίσει από πάρα πολύ καιρό αυτή την έξοδο από την καθημερινότητα και την τριβή της δουλειάς. Το είχαμε προγραμματίσει 2 χρόνια πριν. Τα καταφέραμε, το κάναμε και μετά επιστρέψαμε. Στη δουλειά σας και στο πρόγραμμα. Και δουλεύαμε κανονικά. Δηλαδή... Μιλάτε και χειμώνα εκεί. Μα για χειμώνα σου λέω. Πώς ήταν ο χειμώνας? Υπέροχος. Ήσασταν οι δυο σας? Οι δυο μας με τους φίλους μας. Οι δυο μας με ένα σπίτι. Δηλαδή, στο Μιλοπόταμο ήταν άλλες 5 οικογένειες. Ναι, δεν ενοχλήσαμε ένα τον άλλον. Ξέραμε όμως ότι είναι στο συγκεκριμένο σπίτι που βλέπουμε το φως, είναι μέσα η Ρούλα. Ξέρουμε ότι είναι μέσα η Ρούλα, άρα είναι καλά η Ρούλα. Okay. Η Ρούλα έβλεπε και εμάς το δικό μας το φως, άρα είναι καλά τα παιδιά. Καλά, δηλαδή, δεν ενοχλήσαμε ένα τον άλλον. Ναι. Αλλά ήμασταν. Φτιάχνονται οι σχέσεις των ανθρώπων τελικά, έτσι όπως το λες τώρα, πολύ μου αρέσει. Ναι. Ξέραμε που είναι ο Θανάσης, ο Κυπουρός, λίγο παρακάτω, πέρναγε με το αμάξι του, λέγαμε, α, εντάξει, πηγαίνει στη δουλειά. Έχω ζηλέψει τρομερά. Πάρα πολύ ζήλεψα και εγώ, γι' αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Αυτή είναι η ποιότητα ζωής που πρέπει να έχουμε, ή έστω να κερδίσουμε σιγά σιγά. Στην Αθήνα μετά γυρίσαμε και κάναμε 1 ώρα στον Κηφισό. Έχεις βγει 7 η ώρα το πρωί στον Κηφισό. Βεβαίως. Νομίζεις πως είναι ένα ατέλειωτο πάρκινγκ. Βλέπεις μια ουρά από κόκκινα αμάξια, από κόκκινα φώτα στα αμάξια. Και λες τώρα, για ποιο λόγο το ξανακάνω αυτό στον εαυτό μου? Έπαθες μεγάλη ξενέρα, δεν γίνεται. Δεν το συζητώ. Εντάξει. Μπορούμε να, εφόσον έχεις αυτή την εμπειρία, μπορείς να εξορροπήσεις ορισμένα πράγματα ή τουλάχιστον ξέρεις, έχεις γνώση πια. Έχεις γνώση. Έχεις γνώση το τι ζητάς, Φωτή. Δεν είμαστε συνεπείς με τον εαυτό μας και τα θέλω μας. Ναι. Ποτέ. Γιατί πρέπει να μπούμε στην διαδικασία της παραγωγής. Ναι. Γιατί οφείλουμε επωνόματι μας να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν δίπλα μας. Στα πέριξ ή για εμάς. Οφείλουμε κάθε φορά που κλείνουμε μια δουλειά να τους σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Για μένα το εμείς είναι ιδεολογία. Η ιδεολογία μου είναι το εμείς. Δεν μπορώ διαφορετικά να συνομιλήσω. Και πολιτικά είμαι στο εμείς, δεν είμαι στο εγώ, και σαν άνθρωπος είμαι και σαν καλλιτέχνης είμαι στο εμείς. Δεν θα πω ποτέ ότι είναι η δικιά μου δουλειά. Είναι η δουλειά που κάνω με τον Μανώλη το Δούνια που συσκηνοθετούμε, με την Αθηνά η οποία παίζει, με τη Μυρτώ την Αλικάκη που παίζει, με τα υπέροχα πλάσματα που είναι μαζί μας φέτος και προσπαθούμε να κάνουμε κωμωδία. Και λέω προσπαθούμε. Προσπαθούμε γιατί. Δεν κάνουμε εύκολα πράγματα, δεν κάνουμε τα έτοιμα πράγματα. Πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε καλά, κωμωδία. Εγώ είμαι συνήθως δραματικός ηθοποιός. Και πάμε να κάνουμε τώρα κωμωδία. Αυτό είναι πολύ μεγάλο στοίχημα. Το βάζουμε το στοίχημα και υπάρχει κόσμος που μας εμπιστεύεται. Και εμείς για αυτόν τον κόσμο θα πρέπει, επειδή ακριβώς δουλεύουμε όλοι μαζί, να πάει καλά η παράσταση. Να πάει καλά η παράσταση για να δείξουμε ότι είμαστε καλοί. Το έχουμε δείξει από μικρή, αν είμαστε καλοί ή κακοί. Όχι, το να κάνεις μια καλή δουλειά είναι το θέμα. Είναι να χαίρεσαι τη δουλειά που κάνεις. Το δεν άλλο εμείς. Να αποδείξεις τίποτα. Το άλλο εμείς. Ο κόσμος. Κάνεις μια δουλειά για τον κόσμο. Θα έρθει ο κόσμος να τη δει. Εμείς, λέω πολλές φορές και παρεξηγούμε ότι εγώ είμαι ένας λαϊκός καλλιτέχνης. Το λαϊκίζον δεν έχει καμία σχέση με το λαϊκό. Πώς λαϊκό, το παρεξηγεί αυτό? Το παρεξηγεί πολλοί κόσμος συνήθως ότι όπως μπερδεύουμε το εθνικό με το εθνικιστικό. Είναι διαφορετικό ο λαϊκός καλλιτέχνης που αφορά, που κάνει μια δουλειά η οποία είναι γνωστή, γνωστό το θέμα, αλλά την κάνει λέγοντας τη γνώμη του. Και είναι διαφορετικό ο λαϊκισμός που κάνω αυτό που θες να δεις, ματάκια μου. Λες γιατί ρε παιδιά, τα λες πάρα πολύ ωραία. Αυτή η διαφορά είναι που ορίζει τον καλλιτέχνη. Μάλιστα. Και έτσι εγώ νιώθω συγγενής με τους ανθρώπους που δουλεύουμε κατά καιρούς, με αυτούς τους υπέροχους καλλιτέχνες, που όταν τους βλέπω να είναι δίπλα μου, λέω, ρε εσύ, καλά κάτι κάνουμε μάλλον, γιατί είναι η Γιώτα Νέγκα δίπλα μας. Βεβαίως. Τι γίνεται, είναι η Μυρτώ η Αλικάκη δίπλα μας. Ρε εσύ, πέρσι η πρόπερση είχαμε τον Αναστάση στο Ροϊλό, να πούμε, Ήρης τον Παρόδο, συγχαρητήρια Αναστάση μου για το βραβείο σου. Για το βραβείο Χόρν. Βέβαια, βέβαια. Ναι, μπράβο. Για να φτιάξεις αυτό το εμείς πρέπει να έχεις χτίσει ένα πολύ στιβαρό εγώ πρώτα, για να μπορείς να μοιραστείς. Όχι, πρέπει να έχει φάει πάρα πολύ ξύλο το εγώ σου. Α, για πες το μου αυτό. Το πάρα πολύ απλό. Πιστεύεις, ξεκινάς εσύ, τελειώνεις τη σχολή και λες, είμαι ο καλύτερος ηθοποιός του κόσμου. Μάλιστα. Εκ των ουρανών κάνε αυτό. Καλώς. Εντάξει, το πιστεύεις. Το πιστεύεις. Τέλεια, παιδιά. Βγαίνεις. Και έρχεται μετά η πραγματικότητα και σου λέει, δεν είσαι. Δεν είσαι, είσαι ή... Είσαι, αν είσαι καλός... Σε σένα είπανε, έφαγες όχι απορρίψεις. Πρέπει να φας τις απορρίψεις σου.
Εμένα με είχαν απορρίψει από το πρώτο έτος σχολής. Θέλανε να με διώξουν το πρώτο έτος. Γιατί δεν ήμουν καλός, ρε παιδί μου, 18 χρόνων που μπήκα σχολή. Δεν ήμουν καλός. Εντάξει. Σοφά θέλαν οι άνθρωποι να το κάνουν. Να σε διώξουν. Αυτό με πέτρωσε. Σε ποια σχολή σου, ναι. Στο θέατρο τέχνης. Σου είπανε θέλουμε να σε διώξουμε, κύριε Φιλάκη, γεια σας. Συζητήθηκε να φύγει. Ήταν ένα παιδί 17,5 χρονών που μπήκε σχολή. Το οποίο μέχρι τα 18,5 του τέλειωσε το πρώτο έτος, δεν είχα πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει. Και επειδή τα πράγματα τρέχουν, γιατί το θέατρο τέχνης τότε, εκτός του ότι είχε μια παιδευτική σχέση με το μαθητή, είχε και μια επαγγελματική σχέση με το μαθητή. Mm-hmm. Δηλαδή παίζαν στις παραστάσεις. Ναι. Εγώ λοιπόν ήμουνα. Δεν είχα γιατί καταλάβει. Δεν είχες καταλάβει. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κάτι δεν λειτουργήσε. Ήμουν ακόμα μαθητή σχολείου. Ναι. Είχα πάει δηλαδή όχι σαν επαγγελματία μέλλοντα. Ναι, ήμουν ακόμα τρίτη ηλικίου εγώ. Ο κολός. Και ήταν η δεύτερη χρονιά τρίτη ηλικίου. Γιατί ήθελες να πας να γίνεις ηθοποιός, ας πούμε. Σου είχε κάτσει από μικρό. Ωραία ερώτηση αυτό. Η ερώτηση σωστή είναι γιατί συνεχίζετε και είστε, κύριε Χιλάκη. Δεν είναι γιατί έγινε ηθοποιός. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί κάτι σου έκανε, ας πούμε. Μπαίνοντας του κουν, φαντάζομαι ότι θα έβλεπες θέατρο. Έβλεπα και θέατρο, θα. Ναι. Εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν μικρό στο σχολείο και πήγαινα στο κουν, ήταν εξής. Η ερωτελεστία. Ναι. Και μετά, ας πούμε, εντάξει, δεν με πήρανε στο κουν. Άλλη απορρίψη από εκεί, αλλά τέλος πάντων είναι δικό μου θέμα αυτό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Μα με αυτές τις μικρές απορρίψεις ζούμε, πετρώνουμε και συνεχίζουμε. Δηλαδή, εμένα αυτή η απόρριψη τότε με αφύπνισε ότι όπ, δεν είναι τώρα μαθητεία μόνο εδώ πέρα. Εδώ πέρα υπάρχει επαγγελματική σχέση με τα πράγματα. Και λοιπόν, τι έγινε. Άρχισε να γίνουμε καλύτερο. Και τέλειωσε αριστούχο. Δηλαδή, το παιδί που θέλω να διώξουν, τέλειωσε αριστούχο. Σε πέτρωσε. Λοιπόν, άκου να δει, επειδή είπε ότι δεν έχω να αποδείξω τίποτα στον εαυτό μου κτλ., πρέπει να δει όμω τι σου έχουμε φτιάξει εμεί και τι έχει κάνει όλη σου την καριέρα. Θα το δει. Αυτά τα βιντεάκια θα μου τα δίνετε μετά. Δεν μου τα δίνετε. Σε DVD μετά. Άτε, σε DVD. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακαλώ για Εμίλιο Χιλάκη. Ηθοποίησαν τον Εμίλιο Χιλάκη, ανεβαίνουν στη σκηνή και γίνονται τα κατάλληλα παραδείγματα που λένε «Κοιτάξτε προς την τέχνη, δείτε θέατρο». Γιατί από μικρός κατάλαβε, τότε που στα 10 του τον πήγε ο μπαμπάς του στην τελευταία παράσταση της Έλλης Λαμπέτη, πόσο σημαντικό είναι το εκκλησίασμα που λέγεται θέατρο, όπως λέει, που δημιουργεί πολίτες που ακούν μεγάλες ιστορίες και γνώμες από σκηνής. Στην πρώτη παράσταση που είδε στα 6 του, θυμάται να βάζει τα κλάματα. Και όταν πήγε να σπουδάσει στο θέατρο τέχνης, αυτά τα σκαλάκια του υπογείου που κατέβαινε τα ήξερα από παιδί και ονειρευόταν να τα ανέβει ως σπουδαστής. Έτσι έγινε. 30 Απριλίου 1990 ήταν μεσημέρι στο Ηρώδιο, η πρώτη του επαγγελματική παράσταση. Έπαιξε για ένα συνέδριο φαρμακοποιών. Ο Εμίλιος έγινε ένας περήφανος απόφυτος του κουν με τους μεγάλους δασκάλους του και φέρει πάντα το αποτύπωμά του. Μπαίνει στη δουλειά κατευθείαν στα βαθιά, γίνεται ζεπρεμιέ, συνεργάζεται με τον Βοιατζή, τον Μαστοράκη και άλλους σπουδαίους σκηνοθέτες, βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ταινία του γραμματικού «Απόντες», ακολουθούν τηλεοπτικά σύριαλ, ταινίες, πολλά σπικάζ, στις δικές του παραγωγές όπου δουλεύει και χειρονακτικά, στείνει ολόκληρα σκηνικά, γιατί έτσι έμαθε στη σχολή. Το μεγάλο του μεράκι είναι το θέατρο. Δεν αγαπάει τόσο την τηλεόραση ούτε τους ρυθμούς της. Δεν του αρέσει επίσης που του θυμίζει ότι μεγαλώνει. Το θέατρο πάλι, το θρησιγενές, σου θυμίζει πάντα ότι μπορείς να είσαι παιδί, λέει. Γι' αυτό και απήχε από την τηλεόραση για 11 ολόκληρα χρόνια. Μετά το νησί, επέστρεψε με τις άγριες μέλισσες. Ο Εμίλιος Χιλάκης είναι δραματικός ηθοποιός που μέσα του νιώθει βαθιά κωμικός. Δεν θεωρεί την υποκριτική λειτουργήμα, αλλά θέλει με τις πράξεις του να γίνεται παράδειγμα. Του αρέσει ο ρόλος του κακού, γιατί είναι αυτός που δρά περισσότερο. Σκηνοθετεί και μην του αρέσει τόσο. Είναι ο πρωταγωνιστής που φέρει την ευθύνη των άλλων. Κινείται για τον καλό της δουλειάς με το σημαντικό κανόνα να είσαι για τον συνάδελφό σου και όχι για τον εαυτό σου. Θέλει να γεννάει στιγμές που θα έχει να θυμάται. Ακόμα τρομάζει μπροστά στο μέγεθος μιας αρχαίας τραγωδίας. Η ρόλη για εκείνον είναι αφορμή για ωραίες ιστορίες και όχι σκοπός. Με την Αθηνά είναι δύο ερωτευμένοι που παραμένουν αχώριστοι στη ζωή και στη δουλειά. Επιμένει να κερνάει τους φίλους του, να είναι ένας παραστατικός καλλιτέχνης, απαλλαγμένος από το βαρύδιο της έπαρσης, που είναι 53 αλλά το αντίστρεψε και δουλεύει σαν 35, που ονειρεύεται να συνεχίσει να πορεύεται στον χώρο με τον τρόπο και τον κανόνα του. Μάλιστα, Εμίλιε. Τι έπαθες? Ρε εσύ, πολλά. Πολλά. Είδες? Πολλά καλά. Είδες πολλά και ωραία. Πολλά καλά. Και πολλά και ωραία. Να σου πω, κερνάς τους φίλους σου. Καλό αυτό. Για αυτό δεν κάνει, ας πούμε, λίγο
ότι εγώ θέλω να το... Τι? Να το ελέγξω το... Όχι. Όχι. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε, παιδιά δεν κάναμε την Αθηνά και παιδιά μας είναι οι φίλοι μας, είναι οι δουλειές που κάνουμε και είμαστε και εμείς. Γίναμε τα παιδιά που δεν κάναμε. Και έτσι λοιπόν τι κάνουμε. Είμαστε επαγγελματίες οι οποίοι βγάζουμε κάποια λεφτά τα οποία, ξέρεις, καλύτερα να τα φάμε με τους φίλους μας σε ένα ωραίο τραπέζι παρά να τα αποθηκεύουμε κάπου που θα... δεν θα τα χαρούμε κιόλας. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά αυτά τα τραπέζια. Νομίζω το μεγάλο πλάκωμα γίνεται πάντα με τον Γιάννη τον Μπέζο και τον Βλαδίμηρο τον Κυριακίδη. Ποιος θα πληρώσει. Αυτό έχετε, είναι το μεγάλο σας θέμα. Ναι, δηλαδή με τους θειάσους όταν κάνουμε θείασο με τον Βλαδίμηρο ή με τον Γιάννη είτε εγώ, είναι αυτό που κάνουμε και λέμε, να σου πω, θα πληρώσω εγώ σήμερα. Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ θα πληρώσω. Γιατί τα παιδιά είναι νέα παιδιά, είναι μόλις 5 χρόνια επαγγελματίες. Τα λεφτά που θα βγάλουν θα είναι μόλις εκτός έδρας που μπορούν. Είναι καλύτερα να τους κεράσεις εκείνη τη στιγμή. Όχι, για, για μένα περισσότερο αυτό που είπες, ότι από την αρχή που λες για το εμείς, οικογένεια, το ότι έχετε δημιουργήσει τη δική σας οικογένεια, η επιλογή σας, είναι κάτι το οποίο δείχνει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, βλέπω εγώ. Και ότι όντως, ας πούμε, όταν δεν έχεις κάνει μια μεγάλη οικογένεια, την δημιουργείς. Με τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου. Αυτές οι εξαγχιστίες συγγένειες. Πολύ ωραίο είναι, αυτό που λες. Νομίζω είναι οι πιο σημαντικές. Αυτές σε πονάνε και περισσότερο, βέβαια. Γιατί το λες? Γιατί είναι η απόφασή σου να έχεις κάποιον άνθρωπο δίπλα σου που τον κάνεις εντός εισαγωγικών οικογένεια. Αυτό είναι το εγωιστικό. Αρχίζεις και νιώθεις ότι εσύ ορίζεις κάπως κάποιους ανθρώπους της οικογένειάς σου. Οι άνθρωποι αυτοί, βέβαια, έχουν προσωπική ζωή, έχουν διαφορετικά θέλω. Και κάποια στιγμή αυτό, σε σχέση με αυτό που έχει ονειρευτεί για αυτόν, κάνει μια. Ναι. Αποκλίνει από αυτό που εσύ έχεις πιστέψει και περιμένεις. Αυτό νομίζω είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να αφήσω να φύγει από μένα. Έχεις χάσει φίλους. Έχω δει φίλους, έχω δει ανθρώπους που έχω πιστέψει να κάνουν πράγματα που δεν περίμενα. Όχι σωστά ή καλά. Ναι. Σωστά ή λάθος. Μπορεί να είμαι ο λάθος εγώ, αποκλειστικά ο λάθος να είμαι εγώ. Και λες, ρε γαμώτο, τώρα τι απογοήτευση. Αλλά επειδή αυτές οι εξαγχιστίες συγγένειες είναι απόφαση, δεν μπορείς να διαχειριστείς τη στιγμή της ήττας σε σχέση με αυτό. Το να μαλώσεις με τον αδερφό μου, με τη μαμά μου, με τον μπαμπά μου, είναι φυσιολογικό. Δεν το συζητάμε. Τώρα, να μαλώσεις με έναν φίλο σου. Έλα, στον αδερφό σου μπορεί να ξαναγυρίσεις πίσω. Σε ένα φίλο, άμα μαλώσεις, μπορεί ο φίλος να μην γυρίσει ποτέ. Αυτό είναι το θέμα. Βέβαια. Δόου. Που λένε και... που λένε και φίλοι μας οι άντρες. Που λένε και φίλοι μας, ναι, στον Μπέρνιγκ. Νομίζω πως η στιγμή που αποφασίζεις είναι η πιο σημαντική στη ζωή σου να πεις ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να περάσω, είτε ως σύντροφο, είτε ως φίλο, να περάσω το υπόλοιπο. Είναι πολύ μεγάλη στιγμή εκείνη τη στιγμή που λες, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Αλλά εγώ θέλω να είμαι εδώ. Μάλιστα. Ωραία, θα κάνετε μία περιοδία τώρα, βλέπω, από 1η Ιουλίου και φτάνετε τέλος Αυγούστου. Δύο μήνες. Έχουμε ακόμα άλλες 15 μέρες, τις οποίες δεν τις έχουμε ανακοινώσει. Δεν έχουν μπει στο. Εγώ βλέπω εδώ από 1η Ιουλίου πραγματικά το θέατρο Πέτρας μέχρι 25-8 και το θέατρο Καζαντζάκης. Δηλαδή. Ατελείωτο. Update δεν έχει γίνει. Για πες. Θα φτάσουμε μέχρι και περίπου 15 Σεπτεμβρίου, γιατί περιμένουμε την ημερομηνία που θα μας δοθεί από το Ηρώδιο, γιατί έχουμε κάνει μια αίτηση. Εκεί πέρα ουσιαστικά νομίζω θα είναι. Λοιπόν, σκηνοθεσία έχει κάνει εσύ μαζί με τον Μανώλη Δούνια και παίζουν Εμίλιος Χιλάκης εσύ φυσικά, η Αθηνά Μαξίμου εννοείται, Μυρτό Αλικάκη, Θοδωρής Ρωμανίδης, Νίκος Γκέλια. Ένα εξαιρετικό επίσης πλάσμα. Να το πω εγώ, θέλω να τα παρουσιάσω με πολύ χαρά τα παιδιά. Λοιπόν, έχω τον Θοδωρή Ρωμανίδη, έναν συνάδελφο ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια στη δουλειά και ένας άνθρωπος που ξέρω πάρα πολλά χρόνια και τον θαυμάζω απεριόριστα. Και είναι πρώτη φορά που δουλεύουμε μαζί. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί ο Θοδωρής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τη στιγμή που είχαμε ανάγκη στο θέατρο Αθηνών ή στο θέατρο Βρετάνια, ήταν ο άνθρωπος που ερχόταν, αρρώστενε ο ηλεκτρολόγος και ερχόταν ο Θοδωρής και λέει: θα έρθω εγώ να σας κάνω φώτα. Και είχαμε αυτόν τον υπέροχο ηθοποιό να είναι εκεί και να μας κάνει φώτα. Και του λέω: Θοδωρή μου, πόσο σε ευχαριστώ. Τι πλάσμα είσαι. Και ήρθε και έδεσε τώρα. Ο Νίκος Ογκέλια.
Αυτό το υπέροχο πλάσμα, mm-hmm. ο υπέροχος συνάδελφος. Mm-hmm. Ένας ήρεμος άνθρωπος, ένας ταλαντούχος, ο οποίος είναι εκεί παρόν, αντιλαμβάνεται, ξέρει. Είναι ο Γιώργος ο Ζιγούρης, mm-hmm. άλλο μαγικό παιδί, έχουμε δουλέψει ξανά και στη Μίδια. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Μαγκλάρας. Mm-hmm. Είναι η Βίκη Γεματοπούλου. Η Βίκη η οποία κάνει την κόρη της Αθηνάς στους mm-hmm. Πανθέους. Mm-hmm. Μάλιστα. Ξέχασα κάποιον. Το Δημήτρη Φιλιππίδη. Το Δημήτρη Φιλιππίδη, βέβαια. Τον έχω άγχος. Ο Δημήτρης, βέβαια. Άλλο ένα υπέροχο πλάσμα. Ένας ηθοποιός ο οποίος θα αποδείξει εν καιρό τη σπουδαιότητά του και έρχεται γιατί έχει θάρρος, χωρίς θράσος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παρόν, ακούει τα πάντα. Και ήταν και υποψήφιος για τον. Ήταν υποψήφιος, ναι. Βεβαίως. Προχθές. Μπράβο. Ο καταφαντασία ανασθένης. Καταφαντασία ανασθένης του Μολιέρου. Παντού θα είστε. Τέλεια. Πολύ γκρίνια θα ακούσετε φέτος από την αφεντιά μου. Από την αφεντιά σου. Πολύ γκρίνια. Λοιπόν, αγαπημένη μου Εμίλια, θα σα αφήσουμε εδώ, διότι ξέρω ότι δεν τρως πολύ πρωί και σου φαίνεται λίγο πρωινό αυτό. Αλλά εμείς θα πάμε για μια μπριζόλα. Άμα αντέξετε, εγώ πάω στο διαιτολόγο μου τώρα. Πήγαινε εσύ στο διαιτολόγο να φάμε εμείς την μπριζόλα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Φώτη μου, γεια σου. Θα χαιρετήσω κι εγώ.